Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα σε μια εκπομπή σε ένα ρεπόρτερ εκτάκτο λόγω τη επίσκεψη του Νίκου Καρδαγιά στι ΣΕΡΕΣ. Να κατεβάσω και τη μάσκα για να σα μιλάω καλύτερα και να ακούγομαι καλύτερα. Όχι για λόγο βέβαια προστασία, αλλά για λόγο αισθητική και καλύτερη εικόνα. Α έρθουμε όμω στην επίσκεψη του Νίκου Καρδαγιά, ο οποίο πραγματικά έκανε μια άφηξη πολύ εντυπωσιακή. Στήθηκε ένα ολόκληρο σώμα από την πλευρά τη κυβέρνηση. Και ήταν αδιανόητο να γίνει κάτι τέτοιο αν δεν είχε να ανακοινώσει κάτι σημαντικό. Αν δεν είχε να ανακοινώσει τις ΣΕΡΕΣ, ότι από εδώ ορίζουμε πως σήμερα έχουμε lockdown στις ΣΕΡΕΣ, τότε δεν υπήρχε λόγος για μια δήλωση αυτή που έκανε ότι θα πρέπει να αποτραπεί ένα lockdown και θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα προστασίας. Δεν μας είπε κάτι σημαντικό, δεν μας είπε κάτι που θα έπρεπε να πάρει το ελικόπτερο για να έρθει στις ΣΕΡΕΣ. Υπήρχαν πάρα πολλές άλλες διαδρομές στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλά μεταφορικά μέσα. Θα μπορούσε, όχι βέβαια με το τρένο, γιατί υπάρχει και τρένο, έτσι. Αλλά θα μπορούσε ούτε με το λεωφορείο, θα μπορούσε με το αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ έχουν πολύ καλά αυτοκίνητα και μάλιστα πολυτελή αυτοκίνητα για να έρθουν. Έχουν έρθει πάρα πολλές άλλες επισκέψεις, άλλοι υφυπουργοί, άλλοι υπουργοί, άλλοι που είχαν πόστα πολύ ανώτερα από τον κύριο Καρδαγιά και μάλιστα. Πέτυχαν το σκοπό του και δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχαν τα σχόλια και αντιδράσει από τον κόσμο που ακούω έξω στον κόσμο και σα τα μεταφέρουμε. Ο δημοσιογράφος μεταφέρει τι αντιδράσει του κόσμου. Και δεν έχουμε να κάνουμε ένα προσωπικό σχόλιο ότι δεν έπρεπε λοιπόν να έρθει με το ελικόπτερο, να γίνει αυτή η εντυπωσιακή άφηξη και αναχώρηση με το ελικόπτερο και δεν υπήρχε κανένα λόγο. Θα μου πείτε πρέπει να είναι 6 η ώρα το απόγευμα στην Αθήνα για να κάνει τι δηλώσει που είναι και εκεί αλλαγέ και περιμένει όλη η Ελλάδα με πραγματικά. Με κομμένη την ανάσα να μάθει ποια είναι τα σημερινά κρούσματα, τι γίνεται τις επόμενες μέρες και τι θα γίνει. Πρέπει να γίνει αυτή η ενημέρωση των συντακτών που βέβαια μεταδίδεται κάθε φορά και παρελαδικά σε απευθείας συνήθεια στα περισσότερα κανάλια. Ναι, αλλά νομίζω πως αν έπαιρνε, αν είχε προγραμματίσει να πάρει το αεροπλάνο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και μετά να φάμε σέρες, είμαστε μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είπαμε να τρέχει και στον δρόμο, αλλά σε μία ώρα και ένα τέταρτο είναι εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Μπορεί να κάνει το πρωί τις δηλώσεις και να φύγει το μεσημέρι. Θα μπορούσε να πάει στην Κερκή, να φάει και ο Βαλίσια, αν θέλετε, και να φύγει μετά, να κάνει μια επίσκεψη. Λοιπόν, θα μπορούσε με την επίσκεψη αυτή, αν ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σοβαρό και πραγματικό, να πάει στις καφετέρειες, όποιες είναι πλέον ανοιχτές στις ΣΕΡΕΣ. Να πάει να βρει καφετέρειες και να βρει νεολαίους, να συναντήσει νέους και νέες και να τους πει ότι φοράτε τη μάσκα. Πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να είμαστε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα προστασίας που σωστά πρέπει να λάβουμε όλοι και με καθολική υποχρεωτική μάσκα όπως είμαστε στο επίπεδο 3 στις ΣΕΡΕΣ. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνω αυτό, δεν έστειλε ένα τέτοιο μήνυμα, έφυγε άλλον άλλον. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο θα μπορούσε το 2020 με όλα αυτά που συνέβησαν με τον κορονοϊό να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη και από το γραφείο του στην Αθήνα θα μπορούσε να είναι ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Παναγιώτης Κουλόπουλος, η δήμαρχη από όλες τις περιοχές και να μπορούσε να περάσει το μήνυμα αυτό το οποίο θα μας κόψει και λιγότερο. Ποιος πληρώνει, ποιος πλήρωσε το ελικόπτερο, γιατί να έρθει με το ελικόπτερο. Η τελευταία έχει γίνει κάτι στο νομίζω, αλλά η τελευταία άφηξη με ελικόπτερο, από ό,τι θυμάμαι εγώ προσωπικά, ήταν να βλέπω και πάρα τις αράξεις το 1990 ή 92, δεν θυμάμαι καλά, με τον πρόεδρο τότε της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, να επισκέπτεται την πρώτη Σερών. Δεν μας έχουν συνηθίσει τα άφηξη με ελικόπτερα και μάλιστα υφυπουργός. Το λέω αυτό γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, σε εκδηλώσεις του Ρούπερ, είχε έρθει με το αυτοκίνητό του. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έπρεπε να έρθει με το ελικόπτερο, να πάρει το ελικόπτερο και να έρθει. Δηλαδή, μόνο αν, ποιος είσαι, ο Τέταρη, θα μπορούσε τότε να γίνει μια μεταγραφή μεγάλη και να φέρουμε τον Σαραβάκο, τον Δημήτρη Σαραβάκο, τον γνωστό σούπερ-σούπερ-σταρ της μπάλας. Αυτό το γίγαντα παίχτη θα μπορούσε να κάνει μια τραφή από το Παναθηναϊκό στο Πασαραϊκό μόνο τότε. Και πάλι γιατί να το κάνουμε. Θα μπορούσε να έρθει ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ με ελικόπτερο και να προσγειωθεί στο κήπο του Πασαραϊκού. Δεν έχουν κυνηγοδρόμιο βασικά. Και προσγειώθηκε στο κήπο του Πασαραϊκού, στο δημοτικό κήπο του Πασαραϊκού.
Πότε πρόλαβα να πάρουν άδεια, όλα έγιναν βράδυ, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις και σε αυτές τις εποχές να προκαλέσει και να κάνει όλα αυτά τα οικονομικά έξοδα και να έρθει με το ελικόπτερο. Πιστεύω πως ήταν ένα φάουλ του υφυπουργού, γιατί είσαι υφυπουργός και δεν είσαι ανώτατο στέλεχος της κυβέρνησης ή πρόεδρος κρατίας ή του άλλου αξίωμα φαίνεται. Δηλαδή, θα μπορούσε ας πούμε, να πάρει υφυπουργός Αμερικής Ανάπτυξης ότι δεν μαζί το ελικόπτερο και να πάει να δει τα χωράφια και να πει για το λεγάκι κλπ. Πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο ποιες είναι οι αντιδράσεις και γιατί το κάνω αυτό. Ύστερα, η υπερεξουσία που έχει δοθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω πως χάνουμε το στόχο κάποια στιγμή και θα πρέπει να το προσέξει η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εδώ και πέρα να μην γίνονται τέτοια λάθη και τέτοιες γκάφες που πρέπει και πρέπει οι δημοσιογράφοι να τα λένε αυτά, διότι ξαναλέω, μεταφέρουμε τα σχόλια και τις αντιδράσεις τις δικές σας, τις αντιδράσεις του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ.